Και πάντοτε όταν υπάρχουν τετράποδοι φίλοι μας, οι οποίοι μας κάνουν την χαρά, μας δίνουν χαρά να βρίσκονται κοντά μας, εμείς το απολαμβάνουμε. Έχουμε κοντά μας την κυρία Σωτηρία Κυριαζή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν, και έχετε την πιο ευχάριστη συντροφιά και μια συντροφιά που το αντιλαμβάνεστε βέβαια όλοι ότι τώρα με τα φώτα οι τετράποδοι φίλοι μας πάντοτε αναστατώνονται, γιατί δεν είναι ένα περιβάλλον το οποίο έχουν συνηθίσει. Υπάρχει όμως ειδικός λόγος για τον οποίο είστε κοντά μας, κυρία Κυριαζή. Θέλω να μου πείτε λίγο για το συγκεκριμένο σκυλάκι, τον ντόγκι όπως τον λέτε, όπως τον φωνάζετε, ο οποίος είναι πολύ χαριτωμένος, πάρα πολύ ήσυχος και μπράβο. Είναι σκύλος. Είναι σκύλος θεραπευτικής επαφής. Mm-hmm. Δεν κάνει κάποια εργασία όπως σκυλί οδηγεί, αλλά και μόνο με την επαφή ο άνθρωπος μαζί του αλλάζει η διάθεσή του και έτσι μπορεί να βοηθήσει και στη θεραπεία. Είναι ενισχυτικό οποιασδήποτε θεραπείας, ωραία, η θεραπευτική επαφή. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί μπορεί κάποιοι να μην είναι εξοικειωμένοι με τους όρους αυτούς και, εν πάση περιπτώσει, με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Ο ντόγκι, όπως μου λέγατε, είναι ένας σκύλος ο οποίος τον βρήκατε κακοποιημένο. Ναι, ένα αδεσποτάκι ουσιαστικά. Και μάλιστα δεν υπάρχουν αδέσποτα, για να είμαστε, γιατί εγώ έχω και μια ξεκάθαρη θέση ότι τα αδέσποτα καταλήγουν και γίνονται αδέσποτα από κάποιους που κάποια στιγμή αφελώς, για να μην πω κάποια άλλη πιο βαριά λέξη, πήραν ένα ζωάκι, επειδή τους το ζήτησε το παιδάκι τους ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή έτσι ήθελαν, και μετά το εγκατέλειψαν. Mm-hmm. Άρα αδέσποτα δεν γίνονται τα σκυλιά. Τα σκυλάκια έχουν ιδιοκτήτες. Εν πάση περιπτώσει, ο ντόγκι λοιπόν ήταν κακοποιημένος, τον βρήκατε. Γενικά ασχολούμαι και με την υποστήριξη δήμων στη διαχείριση των αδέσποτων. Ωραία. Και με είχαν καλέσει κάτοικοι ότι κακοποιούνται κάποια σκυλάκια εκεί στην Αγέλη. Κακοποιούνται μεταξύ τους ουσιαστικά. Όχι, όχι. Από κατοίκους. Από κατοίκους. Και τα θεωρούσαν επιθετικά, τα είχαν μάλιστα και στο διαδίκτυο χαρακτηρίσει ως επιθετικά, οπότε είχαν κάποιοι ζωοφοβικοί, είχαν κινηθεί εναντίον τους. Αυτός λοιπόν χτυπήθηκε και τον πήρα για να τον βοηθήσω να γίνει καλά, έκανα και μήνυση. Εντάξει, δεν δικαιώθηκε ο ντόγκι από τα... Δεν δικαιώθηκε. Γιατί δεν το λέω αυτό? Γιατί ο καινούργιος νόμος σε περίπτωση κακοποίησης ζώων είναι πάρα πολύ αυστηρός και τώρα σε επίπεδο χρηματικής. Τώρα εννοώ προς τίμου, όχι χρηματικής απλαπλής. Πριν 4 χρόνια όμως δεν ήτανε. Ναι, κατάλαβα. Δεν ήτανε. Άρα λοιπόν εσείς βρήκατε κακοποιημένο, τον κάνατε καλά. Έγινε καλά στην υγεία του. Δεν είχα σκοπό αρχικά να τον κρατήσω, αλλά ήταν υπέροχος, τον κράτησα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα δουλεύει τώρα. Εργάζεται στη Λιβέτα ως σκύλος θεραπευτικής επαφής. Και ενημερώνει, μαζί μου είναι πάντα στις ενημερώσεις στα σχολεία, πηγαίνουμε, του αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τα παιδιά, με τους ηλικιωμένους. Αυτό το σκύλο λοιπόν το χαρακτήρισαν κάποιοι επιθετικό επικίνδυνο και σήμερα προσφέρει... Εγώ, κυρία, μην αποσυντονίζεστε με μένα. Εμένα μου μιλάνε και από πάνω, μου μιλάνε και από δεξιά, μου μιλάνε από αριστερά. Εσείς θα είστε επικεντρωμένοι στον ντόγκι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό το ο ντόγκι, για να μην λέμε ο σκύλος, γιατί έχει ένα όνομα και, εν πάση περιπτώσει, και προσωπικότητα έχουν τα ζώα. Για να περάσει αυτή την εκπαίδευση και να γίνει αυτό που λέμε ζώο συντροφιάς και θεραπευτικής, αν θέλετε, προσέγγισης. Είπατε με μεγάλους ανθρώπους. Καλά, είναι γλύκας, είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, περνάει μια διαδικασία, μια πιστοποίηση, γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται μόνο να είσαι ζωοφοβικός. Κάποιοι άνθρωποι, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με όλα αυτά, μπορούν να φοβηθούν και να κάνουν. Άρα το συγκεκριμένο σκυλάκι έχει περάσει μία εκπαίδευση, την οποία την κάνετε εσείς, ναι, προφανώς και το σωματείο. Ναι, είμαι εκπαιδεύτρια και επιστοποιείται μέσα από μια πενταμελή ομάδα, όπου υπάρχουν μέσα κτηνίατροι, ψυχολόγοι. Βασικά, επιστοποιείται για να προσφέρει μέσα από τη Λιμπέτο, μέσα από τις δράσεις μας θεραπευτικής επαφής, σε διάφορες δομές ηλικιωμένων, δομές για άτομα με ιδιαιτερότητες. Να ρωτήσω κάτι, μας λέγατε σήμερα ότι το πρωί τον είχατε πάρει και είχατε πάει μαζί σε σχολεία. Ναι, πήγαμε σε σχολείο. Το οποίο τι κάνει στο σχολείο, ας πούμε? Εξοικειώνει τα παιδιά με την έννοια της ύπαρξης κατοικιδίων, το ότι πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα ζώα, δηλαδή λειτουργεί και έτσι, ή πάτε για να ενισχύσετε το κομμάτι αυτό, το ότι δεν κακοποιούμε τα ζώα? Ποιος ήταν ο ρόλος του όταν πήγατε στα σχολεία εσείς? Μιλάμε με τα παιδιά, βλέπουν και τους δείχνω πώς προσεγγίζουμε ένα ζώο, τη γλώσσα σώματος, γιατί το σημαντικό είναι να μάθουμε να επικοινωνούμε με τα ζώα. Άρα αυτή την επικοινωνία τους δείχνω με τον ντόγκι και μετά έρχονται σε επαφή μαζί τους και κάνουν και αυτά. Πώς το πλησιάζουν, μετά το αγγίζουν. Ναι. Μιλάμε γενικά, μας ενδιαφέρει να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στο θέμα των κατοικίδιων ζώων
και ειδικά στα δέσποτα. Γιατί τα δέσποτα είναι ένα μεγάλο θέμα κοινωνικό. Τεράστιο. Όπου γενικά όμως δεν είναι τόσο, δεν το αναδεικνύουμε. Δεν το αναδεικνύουμε, εν πάση περιπτώσει δεν και ξέρω. Ευχαριστώ για την ευαισθησία σας. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουμε και κουλτούρα ενδεχομένως. Ίσως μεγαλώσαμε διαφορετικά. Έχω όμως την αίσθηση και το βλέπω και από το παιδί μου, από το γιο μου, ότι τα παιδιά είναι πλέον πιο κοντά σε αυτή την προσπάθεια που πάτε να κάνετε εσείς από ότι ήταν ενδεχομένως δύο γενιές τουλάχιστον πίσω. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλές φορές που είμαστε στον δρόμο μπορεί να δούμε ένα δέσποτο ή εν πάση περιπτώσει ένα σκυλάκι σαν αυτό το οποίο το κρατάτε εσείς. Το σκυλί είναι σωστή η αντίληψη που έχω ότι αν δεν νιώσει ότι το απειλείς, δεν νιώσει φόβο, δεν πρόκειται να σου επιτεθεί. Ναι. Και ότι γενικότερα, αν θελήσεις, δηλαδή αν θελήσω εγώ τώρα να πάω να χαϊδέψω τον ντόγκι, που δεν με ξέρει, με γνώρισε πριν από 10 λεπτά, φαντάζομαι δεν θα αντιδράσει. Όταν ξεκουράζεται κάπου ένα σκύλος, καλό είναι να τον αφήσουμε να έρθει εκείνο σε εμάς. Δεν πάμε όταν είναι εξαπλωμένο. Άρα, τώρα εσείς μπορείτε να πάτε στον ντόγκι, γιατί είναι εξοικειωμένος με αυτό. Ωραία. Τον έχω εκπαιδεύσει να το δέχεται, το χάδι των ανθρώπων. Και να μην φοβάται. Έχει αρχίσει πλέον να εμπιστεύεται. Αλλά οποιοδήποτε άλλο δέσποτο στο δρόμο, καλό είναι να περιμένουμε εκείνο να έρθει σε εμάς, παρά να πάμε εμείς αυτό. Πώς ξέρουμε όμως ότι δεν έρχεται επειδή φοβούμενο τον άνθρωπο, δεν έρχεται για να, όχι να του επιτεθεί, αλλά έχοντας ένα ζώο δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά από άνθρωπο, εμένα μου το έλεγαν ότι όταν τα σκυλιά που γαβγίζουν στα αυτοκίνητα ενδεχομένως να έχουν χτυπηθεί από αυτοκίνητα. Οπότε με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να. Γιατί και αυτά έχουν ένα συνέστημα το οποίο εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, αλλά μπορούμε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η στάση του ζώου είναι απλά για να μας μυρίσει, να μας προσεγγίσει και να κάνει. Όταν μας πλησιάζει ένας αδέσποτος σκύλος, κυρίως έρχεται για να πάρει πληροφορίες για μας. Οπότε εμείς, αν βάλουμε και τη λογική μας και σκεφτούμε ότι κανένα πλάσμα χωρίς λόγο δεν θα επιτεθεί. Είμαστε ήρεμοι και έρθει και μας μυρίσει και χαλαρώσει διότι δεν απειλείται. Αρχίζει η επαφή και αρχίζουν και αυτά να νιώθουν καλύτερα. Αλλά ούτε να πάμε απότομα επάνω τους, δεν χρειάζεται, αλλά... Ωραία. Επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος, όπως καταλαβαίνω, αυτό που θα κάνω το ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά, θέλω να κάτσω. Εντάξει, να κάτσω ή να μην κάτσω, να είμαι όρθια. Να κάτσω. Ο Χρήστος έχει τέτοιο. Χριστό μου λίγο. Θέλω να πλησιάσω λίγο για να μπορέσουμε γιατί θα κλείσουμε τόσο άλλο σιγά-σιγά. Να πούμε γιατί θα κάτσω σιγά-σιγά. Θέλω να πούμε λίγο για την εκδήλωση. Δηλαδή, ο ντόγκι, για παράδειγμα, επειδή οι τηλεθέατες μας βλέπουν και στο σούπερ ότι υπάρχει διαδικασία υιοθεσία αδέσποτων ζώων, η οποία θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στο Δήμο Κηφισιάς. Το πρωί στο Άλσος της Κηφισιάς, 11 με 2, θα είναι αδέσποτοι σκύλοι που βρίσκονται στα κλουβιά. Δεν θα έχουμε κουτάβια. Θα είναι νεαρά σκυλιά και πιο μεγάλα που δεν θέλουμε να μείνουν όλοι τους στη ζωή σε ένα κλουβί, γιατί είναι άδικο για αυτά να ζουν αυτή τη ζωή που είναι παρά τη φύση του σκύλου. Έτσι. Θέλουμε να τα κάνουμε φανερά, να δείξουμε τα σκυλάκια, να βρούμε οικογένειες. Θα κάνουμε και μια ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των παιδιών εκεί μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Θα είναι μια ωραία γιορτινή ημέρα. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα. Θα δούμε βέβαια και κλείνοντας το τρέιλερ το σποτάκι που έχετε για την δράση αυτή. 11 με 2. Ο ντόγκι φαντάζομαι δεν δίνεται. Δεν μπορεί να υιοθετήσει κανείς τον ντόγκι. Αλλά υπάρχουν πολλά αντίστοιχα σκυλάκια σαν τον ντόγκι που μπορεί κάποιος. Και εγώ τον πήρα, ήταν 3 ετών περίπου. Άρα ένας μεγάλος σκύλος μπορεί όταν δεθεί με τον άνθρωπο να κάνει πάρα πολλά. Κυρίως μέσα από την επαφή μαζί του. Είναι με τα ζώα, αλλάζουν όλη τη βιοχημεία μας. Πραγματικά. Έτσι. Λοιπόν, ντόγκι, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα κλείσουμε τώρα εμείς οι δυο την εκπομπή. Θα πούμε στον κόσμο να μείνει συντονισμένοι στο One Channel, γιατί ακολουθεί μια εξαιρετική εκπομπή με τον Τάκη Χατζή, ο οποίος κάθε Παρασκευή έχει ειδικά θέματα. Θα δούμε και τους άλλους φίλους σου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σπιτάκι, αν υπάρχει καλή θέληση από τους ανθρώπους και από αυτούς οι οποίοι θα επιλέξετε τελικά να πάρετε σκυλάκι. Θα το πάρετε για να το κρατήσετε και όχι για να το αφήσετε και να μπούμε ξανά σε έναν φαύλο κύκλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και να γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Λοιπόν, σιγά-σιγά. Αχ, και μια μεγάλη γυναίκα. Λοιπόν, σιγά-σιγά. Που θα μπορούσα να βοηθήσω τον ντόγκι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή στη συντροφιά μας. Όπως σας είπα, ακολουθεί One Talk με τον Τάκη Χατζή. Θα δείτε το τρέιλεράκι που αφορά στην υιοθεσία και στην πολύ καλή προσπάθεια που θα γίνει την Κυριακή. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και θα τα πούμε ξανά στις 10 το βράδυ μέσα από την εκπομπή One Time. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.